Κύριε Πέτσα, είναι επαγγελματία, κάνει όλα τα για τους δικούς μου εμβολιασμούς πρώτα. Εσύ θα εμβολιαστείς όμως μετά. Ναι, μετά που θα ακολουθώ. Έχω ένα μεγάλο χαμόγελο, εγώ δεν το πέρασα. Πάτε μια βαθιά ανάσα. Κρατήστε το, μην το πάρετε. Παντελώς ανώδυνο. Μην το κουνήσετε, κρατήστε το απλά. Πάμε μετά στον ειδικό χώρο που θα διεκδικηθείτε για 15 λεπτά. Είναι παρουσία του καθηγητή. Αλλιώ, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή. Μάστε καλά. Ελάτε, πρόεδρε. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για την επιστήμη. Μια σπουδαία μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατάφερε και παρέδωσε το εμβόλιο την ίδια μέρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας πράξη το μήνυμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι σήμερα όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες μας, καθώς ξεκινάει και στην πατρίδα μας το δύσκολο εγχείρημα του μαζικού εμβολιασμού του ελληνικού πληθυσμού με το εμβόλιο κατά του COVID-19. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εμβολιαζόμαστε πρώτοι για να στείλουμε το παράδειγμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές αλλά και αποτελεσματικό. Μαζί μας θα εμβολιαστούν σήμερα οι πρώτοι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του COVID. Τους χρωστάμε τόσα πολλά και πρέπει πάνω απ' όλα αυτοί να είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν, όχι μόνο για να δώσουν το παράδειγμα, αλλά για να είναι οι ίδιοι ασφαλείς να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο τους καθήκον. Μέσα στους επόμενους μήνες, ο σκοπός μας είναι να εμβολιάσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Και πιστεύω ότι καθώς ο εμβολιασμός θα προχωρά και καθώς θα διαπιστώνουμε ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές, αλλά και αποτελεσματικό, και αυτοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα με καχυποψία μπορεί να αντιμετωπίζουν την προοπτική του εμβολιασμού, θα πείθονται ότι αυτό είναι το σωστό. Το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε οριστικά να τελειώνουμε με την περιπέτεια του COVID. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των ζώων μας. Να αγκαλιάσουμε και να αγκαλιαστούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ξαναπάρει μπροστά η οικονομική δραστηριότητα. Όλα αυτά πιστεύω ότι θα γίνουν πράξη μέσα στους πρώτους 6 μήνες του 2021. Για να μπορέσουμε αυτήν την εμβληματική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες μέρες για τη χώρα μας, 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, να γράψουμε ξανά νέες σελίδες αισιοδοξίας στην ιστορία του τόπου μας. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και σε όλους. Δώσαμε σε όλους τους βουλευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ένα αγγούρι για καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Κασυγκινείτε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Γεια σας. Κύριε Δικητά, ευχαριστώ πολύ.